απόφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου για την αποχώρησή του από τη Μητρόπολη Ζακύνθου ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το θέμα της ηλικίας πρέπει να απασχολήσει όλους όσοι δεν αισθάνονται δυνατοί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Υποστήριξε επίσης ότι πρόκειται για απόφαση που έλαβε και ανακοίνωσε πολλά χρόνια πριν την κάνει πράξη, σημειώνοντας πως κανείς δεν τον είχε πιστέψει τότε. Ο κ. Χρυσόστομος υπογράμμισε επίσης πως θα στηρίξει την απόφασή του αποχωρώντας από τον Μητροπολιτικό θρόνο της Ζακύνθου. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της 5ης στη χωματερή του Αγαλά με αποτέλεσμα να καταστραφεί και μέρος του δάσους της περιοχής, ενώ επιτόπου έσπευσαν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αποφυγή μεγαλύτερων προβλημάτων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Αγαλά, Διονύσης Κλάδης Ριδής, είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται πυρκαγιά στη χωματερή, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση στο χώρο τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ χειρότερη από το τελευταίο διάστημα. Για υπέρογκα πρόστιμα που θα καταστρέφανε αρκετές τοπικές επιχειρήσεις και τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο επιβλήθηκαν παράνομα, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ζακυνθίων Στέλιος Μποζίκης σχολιάζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραγραφή τους. Ο κ. Μποζίκης υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το σώμα λειτουργήσε σωστά, σημειώνοντας πως οι αποφάσεις του Δήμου θα ελεγχθούν ούτως ή άλλως για την νομιμότητά τους από την περιφέρεια. Μεγάλο πλήγμα για τους καταναλωτές έρχεται από 1η Σεπτεμβρίου με αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα είδη εστίασης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ανατιμούνται από 1η Ιανουαρίου η χυμή φρούτων και λαχανικών, ο καφές, το τσάι, οι σοκολάτες και όλα τα αναψυκτικά. Ενώ πιο ακριβά θα είναι τα προϊόντα που πουλούνται από υπηρεσίες εστιατορίων, καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπολίων, ινομαγειρίων, πιτσαρίες, σοβελιστήρια, ταχυφαγεία, αναψυκτήρια, snack bar, γαλακτοπολία και καταστήματα διάθεσης για επιτόπια κατανάλωση. Στον νέο συντελεστή μετατάσσονται και οι υπηρεσίες catering. Μέσα Αυγούστου και εν ώψη της γιορτής του Πολιούχου, το νησί σφίζει από ζωή χάρη στη μεγάλη προσέλκυση των Ιταλών. Ο κ. Λιβέρης, πρόεδρος των επιχειρηματιών στο Καλαμάκι, υποστηρίζει πως οι Ιταλοί είναι αυτοί που βελτίωσαν κάπως την κατάσταση, όμως και αυτοί δεν είναι αρκετοί για να σημειωθεί σημαντική αύξηση τζίρου. Ο κ. Λιβέρης τόνισε πως το All Inclusive σημάδευσε τη φετινή χρονιά και πως τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα για να μην δεινοπαθήσουν και άλλοι επιχειρηματίες. Ο πρόεδρος επισήμανε πως πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα για τις πινακίδες και τους κράχτες, καθώς από πέρσι τα μαγαζιά που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο προσέλκυσης πελατών έχουν αυξηθεί επικίνδυνα. Γι' αυτό το θέμα ζήτησε και την παρέμβαση του βουλευτή κ. Βαρβαρίγου. Με αρκετά προβλήματα θα ολοκληρωθεί για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων η τουριστική περίοδος, αφού ούτε η κίνηση του Αυγούστου έδωσε τις απαραίτητες ανάσες για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ομοσπονδίας του κλάδου, ακόμη και στον τρέχοντα μήνα, τα περισσότερα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν παρουσιάζουν μεγάλη πληρότητα λόγω και της μεγάλης μείωσης των Ελλήνων επισκεπτών. Μία νέα πρωτοποριακή μέθοδο για την επεξεργασία και χρησιμοποίηση των αποβλήτων των ελαιοτριβιών παρουσίασε στους ελαιοτριβείς του νησιού ο χημικός μηχανικός και ιδιοκτήτης της εταιρείας Biotech, Τιμολέων Βενετσιάνο, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο δικητήριο. Την πρόσκληση για την εκδήλωση ανέλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά. Την έγκριση της άτοκης χρηματοδότησής της από την Αγροτική Τράπεζα περιμένει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου προκειμένου να πληρώσει τους παραγωγούς σταφυλιών για την αγορά προϊόντος από την περσινή περίοδο. Η Ένωση προσανατολίζεται να καταβάλει το 50% των πληρωμών στις 25 Αυγούστου, αν μέχρι τότε δεν λάβει τα χρήματα από την Αγροτική, ως ένα πρώτο μέτρο μπροστά και στη νέα παραγωγή σταφυλιών. Την Κυριακή το βράδυ στις 9, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουλικάδου Ερωτόκριτος θα ανεβάσει τη θεατρική παράσταση Ράφτης Κυριών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Χωριού. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο πρόεδρος του κέντρου, Μπάμπη Σιγούρος, μας διαβεβαίωσε ότι τα δρόμενα από τον Σύλλογο θα συνεχίσουν με πλούσιο πρόγραμμα και από Οκτώβρη.